Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, Εσελέντσα, Αμίτσι Ιταλιάνι. La nostra storia, il nostro passato comune e la strada che abbiamo fatto insieme ci portano oggi qua, di nuovo insieme. L'uno accanto all'altro, una battaglia ancora, vittoriosa come sempre. Proseguo con il mio messaggio in greco. Λάβαμε σήμερα την πρωτοβουλία από κοινού με τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων να πραγματοποιήσουμε μια λιτή, σεμνή τελετή που περιελάμβανε την έπαρση των δύο σημαίων και την ανάκουρση των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και της Ιταλίας. Σε μια έκφραση αγάπης, συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον Ιταλικό λαό. Ένα λαό, στενό φίλο της Ελλάδας και ο οποίος δοκιμάζεται όσο κανείς άλλος σήμερα από την πανδημία του κορονοϊού. Εξέφρασα στον Ιταλό πρέσβη την βαθιά οδύνη της ελληνικής κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, του ελληνικού λαού για την απώλεια τόσων πολλών ανθρώπινων ζώων στη φίλη Ιταλία. Αλλά εξέφρασα συγχρόνως και τον βαθύ θαυμασμό όλων των Ελλήνων για τον θαραλέο τρόπο με τον οποίο ο Ιταλικός λαός, από τον απλό πολίτη μέχρι τον ιδιαιτέρως αγαπητό στην Ελλάδα πρόεδρο Ματαρέλα, δίνει αυτή τη μάχη. Θέλουμε να στείλουμε σήμερα ένα μήνυμα αισιοδοξίας από το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Βουλή των Ελλήνων στους Ιταλούς φίλους μας, όπως θα κάνουμε τις επόμενες μέρες και προς τους Ισπανούς φίλους μας. Συνεννόηση με τον Ιταλό ομολογό μου, τον κύριο Λουίτζι Ντι Μάγιο, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την έμπρακτη συνδρομή μας προς την Ιταλία σε αυτήν την δραματική για όλους μας κατάσταση. Η Βουλή των Ελλήνων είναι στο πλευρό μας. Αναρτά και αυτή την Ιταλική σημαία και κατόπιν απόφασης του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, η Βουλή των Ελλήνων θα φωταγωγηθεί επί τρεις ημέρες με τα χρώματα της Ιταλικής σημαίας. In questo momento drammatico, la Grecia è ambasciatore al nostro fianco, al vostro fianco. Siamo con voi. Uniti risorgeremo. Grazie tanto. Σας ευχαριστώ πολύ. Grazie per il suo italiano, signor Ministro. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί φίλοι, δεν θα ξεχάσουμε αυτή την σημαντική συμβολική χειρονομία αλληλεγγένης που βλέπει τις σημαίες μας ενωμένες. Μια χειρονομία που αποτελεί εκφράση πένθους για τους πολλούς νεκρούς, αλλά και συμφωνίας για την τραγωδία που ζουν οι συγγενείς τους. Μια χειρονομία που δίνει κουράγιο σε όσους βρίσκονται μεταξύ ζωής και θάνατου και σε όλους αυτούς που παλεύουν για να τους ζώσουν. Σε όσους κάνουν μεγάλες θυσίες για να συνεχίσουν να λειτουργούν στις χώρες μας οι βασικοί τομείς. Με αυτήν εκφράζονται η αρχαία και άφτατη δεσμοί που ενώνουν τους δύο λαούς μας. Σας ευχαριστούμε. Το να σας νιώσουμε τόσο κοντά μας είναι περίγωρο. Καλώ τους φίλους Έλληνες.
να ακολουθούν σχολαστικά τις σαφείς, άμεσες και συνετές υποδείξεις της κυβέρνησης τους.